Στο Μαρτινέγκο, ο Πανόν προσπάθησε να απειλήσει με κάποιες στατικές φάσεις τα πρώτα λεπτά. Εδώ πρώτα με τον Παπαδάκη, στη συνέχεια ένα φάουλ από τον Καφούση. Ο Μαυρίδης από κοντά έστειλε την μπάλα out, σημαντική ευκαιρία. Στη συνέχεια ο Εργοτέλης πάτησε την περιοχή του Πανόν με τον Κουτάντο και τον Κανετάκη να απομακρύνει. Άλλη μια καλή στιγμή μετά την βαθιά παλιά προς τον Σαμπροβαλάκη με τη μία το πλασέ out. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Εργοτέλη σε πρώτο ημίχρονο στο 33. Δοκάρι μετά το σουτ του Κουτάντου. Στη συνέχεια απομάκρυνε η αμυντική του Πανόμ. Ένα σουτ από τον Σκούφο λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα κατέληξε out 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ο Εργοτέλης μπήκε καλύτερα. Και μια καλή στιγμή με τον Ντίσα ατομική ενέργεια. Σούταρε ο Ντίσα, η μπάλα δεν βρήκε στόχο. Μετά με τον Κουτάντο η μπάλα κόντραρε. Ο Κανετάκης πολύ δύσκολα απομάκρυνε σε κόρνερ. Πανόμ μετά τις αλλαγές που έκανε βοηθήθηκε, είχε μια πολύ καλή στιγμή, ένα σούτ από τον Κουσίδη, η μπάλα κατέληξε out και στο 80 ο Σισκάκης έδωσε ωραία στον Γκέκα, αυτός κράτησε την μπάλα, σούταρε, η μπάλα κατέληξε σαν δίχτυα για το 0-1. Ο Άλεξ Γκέκα ήταν ο σκόρερ για την ομάδα των Μαλίων λίγο πριν το τέλος. Ο Εργοτέλης ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Σπανάκη στο 82. Στο 85 τα κουνάκι του Σισκάκη μπήκε στην περιοχή Μαυρίδης. Ο Μοιράση με τα πόδια απομάκρυνε. Συνέχεια δεν τα καταφέρει ο Σισκάκης. Σε αυτό το ψαλίδι και στην τελευταία φάση του αγώνα ο Τβαούρη και ο Ντίσα δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Παρέμεινε το 0-1 ως το τελικό σφύριγμα του διαιτητή κ. Σαμιωτάκη. Ο Πανόμ έφυγε νικητής από το Μαρτινέγκο.